Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Καμπανάκι κινδύνου σήμανε ο Ζολ Ντάρβας, οικονομολόγος του γνωστού Ινστιτούτου Μπρούγκελ των Βρυξελών, και την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ο οποίος προβλέπει πως αν η Ελλάδα βγει στις αγορές χωρίς την απομείωσή του, τότε το τέταρτο μνημόνιο είναι πρώτων πυλών. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι αν η Ελλάδα λάβει σημαντική ελάφρυνση χρέους, αυτό θα ληφθεί θετικά από τις αγορές και ουσιαστική επιστροφή της χώρας σε αυτές θα είναι πιθανή. Αν η ελάφρυνση χρέους όμως δεν είναι επαρκής και η Ελλάδα επιστρέψει στις αγορές υπό τέτοιες προϋποθέσεις, τότε δεν αποκλεί ένα ακόμα μνημόνιο σε μερικά χρόνια και άλλη μία κρίση στην χώρα. Η νομιμότητα του Προεδρικού Διατάγματος με τους όρους δόμησης επένδυσης στο ελληνικό θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα και κλεισμένων των θυρών στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεδρίαση ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Εφόσον το Συμβούλιο ανάψει το πράσινο φως στην επένδυση, τότε τα πρώτα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2018. Ενώ εκκρεμούν ακόμα η μετακατάσταση όλων των οργανισμών και φορέων που βρίσκονται σήμερα στην έκταση του ελληνικού, καθώς και η προκήρυξη του διαγωνισμού για το καζίνο. Μπορεί οι κάρτες να έχουν αντικαταστήσει τα μετρητά στα πορτοφόλια των Ελλήνων και η διείσδυση του πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές να αυξάνεται συνεχώς, όμως αυτό δεν φέρνει τζίρο στις επιχειρήσεις αλλά ούτε και στις τράπεζες, αφού πολλές είναι οι κάρτες αλλά λίγα τα χρήματα που διακινούνται με αυτές. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 εκδόθηκαν 685.000 νέες κάρτες χρεωστικές και πιστωτικές, αυξάνοντας τον συνολικό τους αριθμό στα 15,6 εκατομμύρια. Από τις περίπου όμως 340 εκατομμύρια συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο διάστημα, οι Έλληνες ξόδεψαν 640 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη τιμών κειμένου 876,66 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,16%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.